ξέρεις κάτι, δεν έχει νόημα. Όσο περισσότερο το λες, τόσο περισσότερο κουράζεις. Νομίζω ότι για όλες τις ομάδες ισχύει το ίδιο ο καθεστώς. Αυτή είναι. Και είναι μόλις Οκτώβριος. Δεν μπορεί να είμαστε κουρασμένοι τώρα, ούτε να το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία. Τότε τι θα λέμε στο τέλος της χρονιάς. Οπότε το πρόγραμμα αυτό έχουν όλοι. Δεν συμμετέχουμε μόνο στην Ευρωλίγα που είναι δύσκολα, αλλά και στα όλες τις ομάδες και στα τοπικά πρωταθλήματα. Βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα που υπάρχουν το Σαββατοκύριακο, που ακριβώς σημαίνει ότι οι ομάδες δεν μπορούν να είναι στα κόκκινα για 40 λεπτά κάθε μέρα και πρέπει να ελαχιστοποιήσεις τα διαστήματα που δεν παίζεις καλά. Ωραία. Αύριο αντιμετωπίζετε μια ομάδα που έχει ένα πολύ δυνατό στοιχείο, πάρα πολύ δυνατό στοιχείο, τουλάχιστον είχε πέρσι. Ναι. Το συνεχίζει και πέρσι. Όχι. Την αλλαγή προπονητή ή έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Ναι. Ναι, έχει αλλάξει τελείως το στυλ παιχνιδιού τους. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς παίζαν πέρσι. Νομίζω ότι έχει μεταγραφεί σε μια ομάδα pick and roll περισσότερο, ενώ πέρσι ήταν μια ομάδα που εκτελούσε μακριά από την μπάλα. Με πιο σημαντικό παίκτη, όπως καταλαβαίνετε, το Σίγμα, άμα δείτε τους αριθμούς που έχει. Αλλά και όσοι το γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, αλλά στην ουσία είναι και ο δημιουργός της ομάδας. Ένας και καλός rebounder, δηλαδή είναι. Θα έλεγα, για να το πω πιο συγκεκριμένα και με αριθμούς, τρεις παίκτες της Άλμπα, ο Λό, ο Ντασίλβα και ο Σίγμα, παράγουν το 56% των πόντων της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό λίγο είναι ενδεικτικό το πώς είναι η ομάδα και πώς παίζει. Η απουσία του Χασάν Μάρτιν σε προβληματίζει? Φυσικά. Σε βάθος χρόνου και μήπως θα κάνει να πάρει κάποια απόφαση, όχι που είναι αφορά το Χασάν Μάρτιν τον ίδιο, αλλά για την υπεραιτέρω ενίσχυση της ομάδας? Επειδή είναι πολύ πρόσφατο αυτό, θα λείψει αύριο, δεν θα παίξει το παιχνίδι. Και γενικά χρειάζεται προφανώς κάποιο χρόνο, γιατί έχουν επιβαρυνθεί και τα δύο του γόνατα. Το ότι ένας από τους δύο κλασικούς παίκτες που έχουμε σε αυτή τη θέση είναι έξω, είναι ένα πρόβλημα για μας. Ιδίως με τον αριθμό των αγώνων που έχουμε. Και φυσικά με προβληματίζει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο να δούμε και να σκεφτούμε κάτι άλλο, γιατί τα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ένα μετά το άλλο. Έχει ακριβώς 12 παίκτες στο rotation στην πραγματικότητα, στην οριακό δηλαδή. Και σκέφτεσαι κάτι ή δεν ασχολείσαι με την αγορά? Όχι, με την αγορά θα ήθελα να πω ότι πάντα ασχολούμαστε. Πάντα κοιτάμε παίκτες, πάντα μέσα στο. Έχουμε και άνθρωπο που, μέσα στην ομάδα μας που είναι φορτισμένος με αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων, αν χρειαστεί απαιτηθεί κάτι που έχει σχέση με τραυματισμό παίκτη ή με οτιδήποτε, κάπου που να δούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τη δυνατότητα να υπογράψουμε. Και όχι επειδή έχουμε μία θέση ξένου ακόμα, μπορούμε να πάρουμε δύο ή τρεις ξένους. Δηλαδή δεν είναι. Άλλες ομάδες έχουν 9 ή 10 ή 11. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να η ομάδα μας να γίνεται καλύτερη και από μέσω της προπόνησης και των αγώνων. Αλλά αν παραστεί και ανάγκη να γίνει καλύτερη μέσω κάποιας μεταγραφής, θα κινηθούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, προετοιμάς η ομάδα να έχει κάποια συγκεκριμένη ισορροπία, κάποιο συγκεκριμένο κορμό και κάποια συγκεκριμένη φιλοσοφία και να μην διαταράσσεται αν εκλογή και αιτία ή λάθος καταλαβαίνω? Καλά, αυτό νομίζω ότι όλοι οι προπονητές θα το θέλανε. Σε μια ιδανική κατάσταση, ένας προπονητής που είναι πολλά χρόνια και παίκτες που γνωρίζονται μεταξύ τους έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με ομάδες που μπαίνουν-βγαίνουν παίκτες, προπονητές κλπ. Έτσι δεν είναι? Σε όλα τα αθλήματα. Νομίζω λοιπόν θα ήθελα να υπάρχει μια σταθερότητα στο. Πολλές φορές αυτό όμως διαταράσσεται από λόγους άλλους. Λόγους υγείας, συχνά πειθαρχικούς, δεν μιλάω για εμάς, αλλά. Και πρέπει η ομάδα πάντα να είναι έτοιμη να αντιδράσει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι με τον Ηρακλή να έχουμε τη σωστή προοπτική, τη σωστή προσέγγιση μάλλον για το παιχνίδι αυτό. Με την έννοια ότι το τελευταίο παιχνίδι ξέρετε ότι η Άλμπα κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα έτσι όπως τον κέρδισε. Και φυσικά πιστεύω, όπως προφανώς και εσείς συμφωνείτε νομίζω, ότι δεν υπάρχει παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Ιδίως τα παιχνίδια που αυτά που λέτε εσείς ότι πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Βέβαια, έχουμε παίξει, έχοντας 5 αγωνιστικές, έχουμε παίξει με τις 3 πρώτες ομάδες. Με τις 2 από αυτές, δηλαδή Real Barcelona και CSKA. Οπότε, ούτως ή άλλως ο βαθμός δυσκολίας των παιχνιδιών που είχαμε μέχρι τώρα ήταν υψηλός. Νομίζω ότι θα μπούμε με τη σωστή
προσέγγιση αύριο, θα είμαστε όπως πρέπει, όσο πρέπει μαχητικοί και συγκεντρωμένοι για να πάρουμε αυτό το μάτς.